Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζυμώσεις, ενστάσεις και διαφοροποιήσεις συνθέτουν την εικόνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με επίκεντρο το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αίσθηση προκάλεσαν σήμερα τα καρφιά του Αντώνη Σαμαρά όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε το δρόμο της αποχής στους βουλευτές της παράταξής του που διαφωνούν με τις αλλαγές. Σε κράς τεστ για τη συνοχή της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδος εξελίσσεται εκ των πραγμάτων το υποκατάθεση νομοσχέδιο το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το κλίμα δυσαρέσκειας σε μερία των κυβερνητικών βουλευτών εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τις εκλογές και να ψηφίζει για το καλό της δημοκρατίας. Θα λέμε λοιπόν στον ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει και λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργούς να απέχουν. Αντιλαμβανόμαστε την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη από τον κύριο Σαμαρά. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία να φέρει το σχέδιο νόμου προς ψήφιση. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης να μην επιλέξει και ο ίδιος την αποχή. Το μεγάλο μάξι μου επιχειρεί να αποδραματοποιήσει το δημόσιο διάλογο και διαπιστώνει βελτίωση του κλίματος στις τάξεις κυβερνητικής πλειοψηφίας μετά τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα του γάμου, της ισότητας στον γάμο, στον πολιτικό γάμο, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, και κατ' επέκταση της ρύθμισης των δικαιωμάτων των παιδιών, αυτή τη στιγμή ισχύει σε 20 ευρωπαϊκές χώρες ως ο πολιτικός γάμος και σε 22 το θέμα της υιοθεσίας. Ουσιαστικά, αν κάτσει κανείς και ακούσει τι πάμε να κάνουμε, θα καταλάβει ότι απλά ρυθμίζουμε μια κατάσταση που υπάρχει. Ο Πρωθυπουργός με κάλυψε, δήλωσε σήμερα Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ένας από τους υφυπουργούς που δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για το επίμαχο νομοθέτημα. Είμαι υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Είμαι κατά της τεκνοθεσίας. Αυτή είναι η θέση μου. Πέραν της δεδομένης διαφωνίας του Υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορύδη, το μεγάλο μαξί μου επιχειρεί να κατευνάσει τους μικρότερους ή μεγαλύτερους προβληματισμούς ομάδος υφυπουργών και συγκεκριμένα του Υφυπουργού Άμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη, της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας Κεφάλα, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Κελέτση και του Υφυπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Παπά. Σοβαρή διαφωνία επί της αρχής και συγκεκριμένα ως προς την έννοια του γάμου εκφράζει ο πρώην Υπουργός Νότης Μηταράκης. Εγώ διαφωνώ όταν ερχόμαστε και ορίζουμε ότι είναι το ίδιο ως άποψη γάμου, είτε είσαι ετερόφιλος είτε ομόφιλος, η διαφορετικότητα έρχεται ως κανονικότητα. Ομολογώ ότι. Εκεί διαφωνώ από τις αρχές. Το νομοσχέδιο προτίθεται να καταψηφίσει ο πρώην Υπουργός Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ενώ αντίθετος εμφανίζεται και ο Θόδωρος Καράογλου. Δεν θα απέχω, ναι. Θα καταψηφίσω. Θα καταψηφίσω. Είμαι πολύ σαφής. Είναι ένα ζήτημα συνείδησης αρχών, αξιών και ιδανικών. Εγώ διαφωνώ και με τα έως τώρα δεδομένα είμαι αντίθετος με το νομοσχέδιο. Κρίσιμο το επόμενο 15ήμερο για την εωστικοποίηση της τάσης αρκετών γαλάζιων βουλευτών. Πάμε στο Σπύρο Μουρελάτο για να μας πει τώρα πώς αντέδρασε, Σπύρο, το Μέγαρο Μαξίμου στις δηλώσεις Σαμαρά, αλλά και ποια θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο. Νίκο, το Μέγαρο Μαξίμου, όπως παγίως το κάνει, δεν σχολιάζει τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Άλλωστε, οι απόψεις Αντώνη Σαμαρά είναι γνωστές, ουδείς εξεπλάγει ή ευνηδιάστηκε στην πρωθυπουργική έδρα ως προς τη διέξοδο της αποχής που άφησε στους βουλευτές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι ο Πρωθυπουργός προέτρεψε τους βουλευτές του να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, όχι να απέχουν. Διευκρίνησε πως όσοι εξακολουθήσουν να έχουν αντιρρήσεις, είναι προτιμότερο να απέχουν, καθώς έτσι, όπως είναι ευρέως γνωστό, χαμηλώνει και ο πήχης της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Τώρα, κρίσιμη για το Μέγαρο Μαξίμου θα είναι η διαδικασία της ενημέρωσης των βουλευτών την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός από τον εισηγητή Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, με την υψηλή σε συμβολισμό παρουσία των δύο αντιπροέδρων, ας το κρατήσουμε αυτού, του Κωστή Χατζηδάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς από αυτήν τη διαδικασία θα αποκρισταλωθεί μια σαφή εικόνα για τον αριθμό των διαφωνών των βουλευτών. Από εκεί και πέρα, Νίκο, θα φανεί κατά πόσο θα απαιτηθεί κλιμάκωση της πίεσης προς τους συγκεκριμένους βουλευτές, πιθανόν και αυστηρότερη ερμηνεία της κομματικής πειθαρχίας, αλλά και ποιο θα είναι το τελικό χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τα επικρατέστερα υπουργικά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι είτε αυτό στο τέλος Ιανουαρίου, στο καλό σενάριο του Μεγάλου Μαξίμου, είτε ένα ενδεχόμενο εμβόλυμο, όπως πληροφορούμε, εντός του Φεβρουαρίου. Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Μουρελάτο.